Στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Φεβρουαρίου του 2015 συζητήθηκαν δύο ξεχωριστά θέματα, είχαμε δύο ξεχωριστές προσκλήσεις. Η πρώτη πρόσκληση αναφερόταν στην έγκριση ισολογισμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του 2013. Οι ορκωτοί ελεγκτές που είχαν αναλάβει να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα ήρθαν και μας ενημέρωσαν και η παράταξή μας στην διαδικασία των ερωτήσεων ανέδειξε τρία πολύ σοβαρά προβλήματα που αφορούν το Δήμο της Τρίπολης στον Καλλικρατικό. Το πρώτο πρόβλημα είναι οι οφειλές που ήρθαν από δύο πρώην Δήμους, τον Δήμο Τεγέας και του Δήμου Λεβηδίου, ξαφνικά μετά την απογραφή του 2011, όταν και πήρε σάρκα και οστά ο Καλλικράτης, του 1.800.000 ευρώ, οφειλές οι οποίες ήταν άνευ παραστατικών και άνευ διαδικασιών νόμιμων. Δεν πήραμε απάντηση περί των θεμάτων αυτών, είναι όμως ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο είναι πλέον απαιτητό από τους προμηθευτές, είναι υποχρέωση δηλαδή του Δήμου να πληρώσουν τον κόσμο για έργα που έπραξαν στο Δήμο, χωρίς όμως να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο όσον αφορά το Δήμο Τεγέας έχουμε την ενημέρωση ότι έχει πάει στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, αλλά νομίζουμε ότι πρέπει να πράξει το ίδιο η σημερινή Δημοτική Αρχή και για το Δήμο του Λεβηδίου. Το δεύτερο θέμα είναι οι οφειλές που έχουν δημότες, επιχειρηματίες προς το Δήμο. Το ποσό αυτό έχει φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί σήμερα ο Δήμος να ζητά από τις επιχειρήσεις και από τους δημότες να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι οφειλέτες εδώ και πολλά χρόνια, οι οποίοι ουσιαστικά εξυπηρετούσαν συγκεκριμένα συμφέροντα στην εκάστοτε Δημοτική Αρχή, και να εκτοξεύεται το ποσό στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι οφειλές, κατά τη δική μας άποψη, είναι απαιτητές. Πρέπει να εξαντλήσει ο Δήμος όλες τις νόμιμες διαδικασίες, να εισπράξει αυτά τα χρήματα, γιατί είναι χρήματα των δημοτών. Κάποιοι, πολύ λίγοι, δεν πληρώνουν, οι περισσότεροι πληρώνουν. Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σαν μία κίνηση. Δεν γίνεται στην εποχή που ζούμε και τα οικονομικά του Δήμου είναι πάρα πολύ λίγα να χαϊδεύουμε συγκεκριμένους επιχειρηματίες επειδή πιθανόν να είχαμε κάνει προεκλογικές συμφωνίες. Είμαστε ανένδοτοι σε αυτό και έχουμε την απόφαση πάρει, εάν δεν το πράξει η Δημοτική Αρχή, εμείς να πάμε να ζητήσουμε τα χρήματα τα οποία είναι όλων των δημοτών. Θέλω επίσης να τονίσω για αυτά τα 6 εκατομμύρια ότι προέρχονται από παλιά χρόνια, τα οποία όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές τα γνώριζαν και τα μετέφεραν στους προϋπολογισμούς και στους απολογισμούς, αλλά ποτέ δεν έκαναν τις νομικές διαδικασίες να γίνουν απαιτητά. Με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να έχουν παραγραφεί. Εκεί θα ζητήσουμε τις ποινικές ευθύνες του Δημάρχου της εποχής που θα μπορούσε να εισπράξει αυτά τα χρήματα και δεν το έκανε. Το τελευταίο είναι τα δάνεια που απασχολούν το Δήμο, τα οποία δάνεια είναι πάρα πολλά, προέρχονται κυρίως από προηγούμενες δημοτικές αρχές, από το 2009 και πίσω. Είναι δάνεια τα οποία έγιναν κάποια έργα, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, όμως αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το επιτόκιο του δανείου που έχει συμφωνηθεί. Το επιτόκιο του δανείου για την εποχή που πήραν το δάνειο, επί Δημαρχίας κ. Κοτσάνη και πίσω, ήταν ότι ενώ είχαμε επιτόκιο δανεισμού πάρα πολύ υψηλό για τα δεδομένα της εποχής, ταυτόχρονα το επιτόκιο που έπρεπε να παίρνουμε εμείς για τις καταθέσεις του Δήμου, την εποχή που η Ελλάδα ζούσε σε μια άλλη οικονομική ευρωστία, ήταν στο 0,50 και 0,90. Ακούστε επιτόκια που ο Δήμος έπαιρνε για τα χρήματά του. Και μιλάμε για ποσά πολλών εκατομμυρίων. Όταν οι τράπεζες, με κατάσταση που έχω εδώ πέρα από τις τράπεζες, έδιναν την εποχή της δεκαετίας του 90 και 15 και 20% και την προηγούμενη δεκαετία γύρω στο 7,5-8. Από το σύνολο των χρημάτων, μια έρευνα που κάναμε εμπεριστατωμένη, αποδεικνύεται ότι ο Δήμος έχει αυτή τη στιγμή χάσει στα ταμεία του πάνω από 980.000 ευρώ, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, χρήματα που ήταν από τόκους καταθέσεων, τα
τα οποία επίσης θα κινήσουμε νομικές διαδικασίες και θα ζητήσουμε ποινικές ευθύνες. Προτείναμε στη Δημοτική Αρχή να κάνει μια επιτροπή, όχι για να θάψουμε στο θέμα, μια επιτροπή στην οποία να συμμετέχουμε και εμείς, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη γιατί η τότε Δημοτική Αρχή πήρε τόσο χαμηλό επιτόκιο και γιατί τα είχε σε μια συγκεκριμένη τράπεζα και δεν έκανε διαδικασία διαγωνισμού, όπως έγινε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και καταφέραμε σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα να πάρουμε επιτόκιο 4,10 από το 2011, όταν νωρίτερα είχαμε 0,50 και 0,90. Είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες για να καταλάβουν ακριβώς τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και τι συμφέροντα εξυπηρετούσε ο εκάστοτε δήμαρχος. Στη δεύτερη συνεδρίαση που έγινε την ίδια μέρα με διαφορά μισής ώρας, συζητήθηκαν πολλά θέματα τυπικά και μέσα στην διαδικασία της συνεδρίασης μας έφερε ο κύριος Πρόεδρος και κάποια εκτός ημερησίας. Το πρώτο θέμα εκτός ημερησίας ήταν η επιχορήγηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αρτεμισίου στο Κακούρι για το καρναβάλι. Κάτι το οποίο πάντοτε το ψηφίζουμε, πάντοτε το στηρίζουμε γιατί είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει γίνει πλέον παράδοση μετά από τόσες δεκαετίες και είναι και πολύ πετυχημένο και προτείνουμε και εμείς στον κόσμο να πάει να το επισκεφτεί το χωριό αυτό, το οποίο είναι και γραφικό χωριό, για να δει το πολύ όμορφο καρναβάλι. Δεν υπήρχε όμως θέμα στα τακτικά θέματα συζήτησης για τις αποκριές. Και η παράταξή μας πήρε την πρωτοβουλία και ρώτησε τον κύριο Βρέντα, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τι ακριβώς έχει σχεδιάσει για το φετινό καρναβάλι. Και η απάντηση του κύριου Βρέντα ήταν ότι δεν πρόκειται να γίνει καρναβάλι, παρά μόνο κάποιες εκδηλώσεις στην Τρίπολη. Οι εκδηλώσεις, πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, για το καρναβάλι αποτελούν πάντοτε έναν απόσπαστο κομμάτι μιας ολοκληρωμένης τοπικής πολιτικής για τον πολιτισμό. Έχει ιδιαίτερη ιδιαιτερότητα το καρναβάλι, διότι κινητοποιεί, όπως όλοι έχουμε δει πολλά χρόνια τώρα που γίνεται, ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων και τονώνει ιδιαίτερα την τοπική οικονομία και την οικονομική δραστηριότητα της Τρίπολης. Άρα τη στιγμή που οι περισσότερες πόλεις, διαβάζοντας τα προγράμματα και τα site, κάνουν καρναβάλι, πραγματοποιούν εκδηλώσεις, αναπτύσσουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις, η Δημοτική Αρχή, παρά την επιτυχία των προηγούμενων ετών που είχαν εδώ οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, αποφάσισε να τις καταργήσει. Και αποφάσισε να τις καταργήσει με απόφαση ενός ανθρώπου, του αρμοδίου αντιδημάρχου, του κυρίου Βρέντα, ο οποίος με θράσος, θα έλεγα, μας είπε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πέρσι το καρναβάλι είχε μόνο 100 άτομα. Και το επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο κ. Θοδωρακόπουλος. Τα στοιχεία που έχω εγώ είναι ότι πέρσι υπήρχαν 1980 καρναβαλιστές και πόσος κόσμος ακόμα. Όλοι οι Τριπολίτες το θυμόμαστε την επιτυχία του καρναβαλιού, το οποίο ήταν όχι τόσο καλό όσο τα προηγούμενα χρόνια. Σκεφτείτε τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Και οι επιχειρήσεις, μια και έκανε ο κ. Βρέντας μία δήλωση ότι δεν καταλαβαίνει πώς το καρναβάλι στήριζε τις επιχειρήσεις. Δεν έκανε καν διαβούλευση γιατί εμείς αποφασίσαμε να αφιερώσουμε πολύ χρόνο και να μιλήσουμε με όλα τα επιστημιστικά καταστήματα στην πόλη μας. Είναι πλήρως απογοητευμένη για αυτή την επιλογή. Το μόνο που ξέρει να ζητάει η Δημοτική Αρχή είναι φόρους να πληρώνουν στην ώρα τους, να βάζει πρόστιμα και να τους μειώνει το ωράριο μουσικής. Αλλά πρέπει να στηρίξουμε και αυτά τα καταστήματα. Γιατί αυτά τα καταστήματα εργοδοτούν υπαλλήλους και ο Δήμος έχει έσοδα. Καλό θα ήταν λοιπόν οι μαθητευόμενοι μάγοι του πολιτισμού, κύριος Θοδωρακόπουλος και κύριος Βρέντας, να δούνε τι συνέβη πέρσι στην Τρίπολη και τι θα συμβεί φέτος. Γιατί είναι το κέντρο της Πελοποννήσου και η πρωτεύουσα του νομού. Πιθανόν να μην ήξερα, έπρεπε όμως να ρωτήσω. Τους πληροφορούμε λοιπόν ότι όντως συμμετείχανε πάνω από 2.000 άτομα ως καρναβαλιστές και πολλαπλάσιοι ουσιαστικά έλαβαν μέρος παρακολουθώντας με κάθε τρόπο αυτές τις εκδηλώσεις και μότι συνεπάγεται αυτό για την τοπική οικονομία αλλά γενικά και για το κλίμα που επικρατεί στην πόλη μας. Βεβαίως όταν κάποιος γνωρίζει τι συμβαίνει σε άλλες πόλεις και όχι στη δική μας, μάλλον βρίσκεται σε λάθος θέση, διότι ακούσαμε και το εξωφρενικό ότι πρότεινε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Τρίπολης και στον κόσμο της Τρίπολης να πάει στο καρναβάλι της Μεγαλόπολης. Μήπως τελικά έχει το ρόλο του και ζει σε άλλη πόλη. Ευχαριστώ πολύ.